Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Σα προτρέπω, αν δεν το πράξατε ήδη, να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή, γιατί προσπαθούμε σε αυτό το κανάλι να γίνουμε 100.000 συνδρομητέ για να αλλάξουμε πίστα και το κανάλι μα και το περιεχόμενο το ψυχοεκπαιδευτικό να πάει και σε περισσότερου ανθρώπου. Το θέμα σήμερα δεν αφορά μόνο Uh, ανθρώπους που θα παντρευτούν σύντομα, δεν αφορά μελλοντικέ νύφες, μελλοντικού γαμπρού, αφορά όλους μας. Πώς ένα ευχάριστο γεγονός στη ζωή μας μπορεί να αποκαλύψει το αληθινό πρόσωπο των φίλων μας. Πάμε να διαβάσουμε τι μας έχει στείλει η κοπέλα που επαντρεύτηκε πρόσφατα έχει βάλει τίτλο η ίδια στην επιστολή της «Γάμος και αληθινό πρόσωπο φίλων». Αγαπημένη μου κυρία Θέκλα, καλησπέρα σας, καλησπέρα. Εύχομαι να είστε καλά και ευχαριστώ για όλες τις πολύτιμες συμβουλές που μας χαρίζετε απλόχερα. Να σε καλά κορί μου. Θα ήθελα να παραθέσω την ιστορία μου που ομολογουμένος με έχει ταράξει αρκετά. Προ λίγων εβδομάδων έκανα το γάμο μου με τον άντρα των ονείρων μου. Έτσι όπως το θέλαμε και οι δυο, με πολύ κόπο αλλά κυρίως με πολύ αγάπη, να ζήσετε. Η ευτυχία ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπά μας και προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ικανοποιήσουμε τους καλεσμένους και να περάσουμε όλοι μια μοναδική βραδιά και βάζει και θαυμαστικό. Αυτό που με προβληματίζει, μιας και, τα, και πλέον τα βλέπω όλα πιο νυφάλια με την πάροδο των ημερών, είναι η στάση και συμπεριφορά προ εμένα αρκετών κολλητών εντό εισαγωγικών και εγκάρδιων φίλων, και το εγκάρδιον το βάζει εντό εισαγωγικών, που όλε περίμεναν εν και με χαρά εντό εισαγωγικών το γάμο μα, όπω έλεγαν άλλωστε. Φίλε καλέ που δεν ήρθαν καν στην προετοιμασία μου νύφη. Φίλε παιδικέ που δεν σηκώθηκαν από την καρέκλα του να χορέψουν ένα χορό, φίλες αδελφικές που έφυγαν πρώτες πρώτες από το γάμο μας και άλλες που έκαναν σχόλια όπως έμαθα μέρες αργότερα. Πόση απογοήτευση, πικρία και στενοχώρια. Έχω πέσει από τα σύννεφα γιατί ουδέποτε αυτά τα άτομα μου είχαν δώσει την παραμικρή αφορμή. Πόσες φορές σκέφτηκα ότι είμαι υπερβολική. Αλλά αυτό το συνέστημα μέσα μου δεν μπορώ να το παραβλέψω. Αν είχατε το χρόνο θα ήθελα παρακαλώ να το κάνετε ένα vlog και να δώσετε τη δική σας εξήγηση για όλα. Ευχαριστώ για όλα. Και υποσημειώνει η κοπέλα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι τα σημάδια είχαν αρχίσει ήδη από τον bachelor party μου, στο οποίο η μια μου φίλη ήταν καθόλου επικριτική μαζί μου επειδή διασκέδαζα. Να τους μιλήσω ανοιχτά, έχει κάποιο νόημα ή τζάμπα άλλο. Λοιπόν, φιλενάδα δεν σε ξέρω, δεν ξέρω ποια είσαι και δεν ξέρω μου έχεις ξαναγράψει. Ε, όμως ε, ούτε γνωρίζω την ιστορία της ζωής σου όμως φαίνεται ότι έχεις πάρα πολύ καλοήθεια και πρέπει να κατέβεις λίγο από αυτό το άρμα της υπερβολικής θετικότητας η οποία κάποιες φορές καταλήγει και τοξική θετικότητα δεν είναι όλοι άνθρωποι καλοί δεν είναι όλοι άνθρωποι καλοήθεις δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι καλές προθέσεις. Καταρχάς μου φαίνεται παράδοξο ότι είχε τόσες πολλές εγκάρδιες, κολλητές και παιδικές φίλες. Παράδοξο με ποια έννοια. Με την έννοια ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο πιο πιθανόν είναι να αναγνωρίσει τα πραγματικά χρώματα των ανθρώπων που έχει στη ζωή του. Έχουμε πει πολλές φορές από αυτό εδώ το κανάλι ότι μέχρι τα 26 χρόνια των κοριτσιών συνεχίζει να αναπτύσσεται ο το εγκέφαλός τους και μέχρι τα 28 χρόνια των αγοριών. Άρα, αν έχουμε έναν παιδικό φίλο από την ηλικία που ήμασταν 8 ετών, 5 ετών, 10 ετών, 12 ετών και περάσουμε όλα αυτά τα ορόσημα εγκεφαλικής, ψυχολογικής, βιολογικής ορίμανσης και φτάσουμε λίγο πριν από τα 30, είναι εξαιρετικά πιθανόν εάν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να παρατηρήσουμε ότι ο φίλος μας και εμείς, η φίλη μας και εμείς, η φιλενάδα μας και εμείς, δεν έχουμε πλέον τόσα πολλά κοινά όσα είχαμε όταν ξεκίνησε η φιλία μας. Για μένα είναι... Για μένα ενώ ως ψυχολόγο και ως άνθρωπο και με βάση τις γνώσεις ψυχολογίας που έχω και τις γνώσει των ανθρωπίνων σχέσεων που έχω, δεν μπορούν να είναι αυθεντικές πολλές φιλίες. Δεν ξέρω αν με πιάνει τι εννοώ. Ενώ ότι οι πολλοί φίλοι, το να έχεις πολλούς φίλους, πολλούς εγκαρδιούς φίλους, πολλούς καρδιακούς φίλους, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ρεαλιστικό. Εκτός και αν δεν κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου από το να τρέχεις ξοπίσω αυτέ τις φιλίες. Οι φιλίες θέλουν ενέργεια, θέλουν χρόνο και θέλουν αφοσίωση για να χτιστούν. Άρα, ε, μια κοπέλα η οποία είναι νεαρή ενήλικας, η οποία παντρεύτηκε κιόλας, φανταζόμαι εργάζεσαι κιόλα. κατά τη γνώμη μου δεν έχει το χρόνο για να διατηρήσει και να συντηρήσει πολλές ουσιαστικές και βαθιές φιλίες. Άρα πρέπει να είμαστε πρώτα απ' όλα προσεκτικοί, στο ποιους ονομάζουμε φίλους μας και ποιους ονομάζουμε γνωστούς μας ή φιλικά πρόσωπα. Είναι διαφορετικό κάποιος να έχουμε μια φιλική στάση απέναντί του και να είμαστε γνωστοί και είναι διαφορετικό κάποιος να είναι εγκάρδιος φίλος, να είναι αδελφικός φίλος ή να είναι παιδικός φίλος που τον έχουμε κρατήσει στη ζωή μας και έχει και το ρόλο του κολλητού. Πόσο μάλλον και η λέξη κολλητή, κολλητός, η οποία χρησιμοποιείται πολύ εύκολα Τη λέμε εύκολα αυτή τη λέξη, κολλητή μου, μου, είναι μια λέξη που νομίζω έχει και αρνητική χρειά το να είναι κολλημένο ο ένα πάνω στον άλλο. Το να είναι τόσο κοντά δύο άνθρωποι που έχουν φιλία. Καλά. Δεν, και εγώ μπορεί να χρησιμοποιήσω κάποιε φορέ τον όρο, να πω ότι η Αριστονίκη είναι η κολλητή μου, για παράδειγμα. Όταν το λέω όμω, δεν τον εννοώ με την έννοια του ότι είμαστε όλη μέρα μαζί και μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, το βράδυ στα τηλέφωνα. Αυτό που θέλω να πω ότι είμαστε πολύ συνδεδεμένε. Και κακώ χρησιμοποιώ τον όρο κολλητή. Δεν είναι καλό όρο, γιατί το κολλητήλικι δείχνει μία εξάρτηση του ενό από τον άλλον. Και είναι αφύσικο πράγμα ενήλικες άνθρωποι να έχουν κολλητήλικια. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι καλοήθεις, οι οποίοι έχουν καλές προθέσεις και καλό χαρακτήρα, σε παραπέμπω στο 20ο επεισόδιο του podcast, το οποίο έχει τίτλο «Αγκρίαπολινες versus Disagreeableness, «Καλοήθεια versus κακοήθεια», να το ακούσεις για να καταλάβεις την αυτό που εννοώ, ποιος είναι ένας άνθρωπος που είναι καλοήθης με καλές προθέσεις και ποιος είναι ένας άνθρωπος που είναι κακοήθης με κακές προθέσεις. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοήθες. Υπάρχουν φυσικά διαβαθμίσεις ανάμεσα στην κακοήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι περισσότερο κακοήθεις και άνθρωποι που είναι λιγότερο κακοήθεις. Όμως ιδανικά θα θέλαμε στη ζωή μας να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο καλοήθεις ανθρώπους και καθόλου κακοήθεις. Και θα έλεγα ότι είναι και ένας πνευματικός στόχος ζωής να καθαρίσουμε τη βιωτή μας από ανθρώπους με ναρκισιστικά στοιχεία, γιατί η κακοήθεια και ο ναρκισισμός πάνε πακέτο. Ο ναρκισισμός ως στυλ προσωπικότητας. Οι κακοήθεις, εναντιωματικοί, ναρκισιστές άνθρωποι, είναι άνθρωποι οι οποίοι κουβαλούν τεράστια ανασφάλεια, έχουν μέσα τους πάρα πολλά αρνητικά συναισθήματα για τον εαυτό τους, έχουν φοβερή μιζέρια, την οποία προβάλλουν πάνω στους άλλους. Και με ρωτάτε κάποιες φορές, μα πώς είναι αυτή η προβολή. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι η προβολή. Ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να προβάλλει ο ναρκισιστής, ο τοξικός, ο κακοήθης, τη δική του μιζέρια πάνω στους άλλους ανθρώπους, είναι αυτό το παράδειγμα. Στη χαρά σου να σε στενοχωρήσει και να στενοχωρηθεί με τη χαρά σου. Η χαρά σου να είναι αφορμή να ρίξει τα μούτρα του, να κατεβάσει τα μούτρα του, να συμπεριφερθεί ανεδό, να συμπεριφερθεί αγενός, να συμπεριφερθεί με αλαζονία και δικαιωματισμό. Γιατί μόνο αλαζονία και δικαιωματισμό δείχνει μια φίλη σου να σου κάνει συνεχώς επικρίσεις στον bachelor party σου γιατί να διασκεδάζεις. Αλλή μόνο. Τον bachelor party Hens party το λένε στα αγγλικά για τα κορίτσια Είναι ένα πάρτι που συνηθίζουν να κάνουν κάποιοι νέοι άνθρωποι Και μεγαλύτερε ηλικίε πριν από το γάμο Που μαζεύονται οι νύφοι με τις φίλες της και διασκεδάζουν κάπου Ο γαμπρός με τους φίλους του και διασκεδάζουν κάπου ε, Την ώρα που η φίλη σου διασκεδάζει πριν από το γάμο τη, Δεν είναι νορμάλ και καλοήθες να ανησυχεί που διασκεδάζει Και να τη κάνεις παρατήρηση ότι διασκεδάζει δεν γράφει στην επιστολή σου να έκανε κάτι επικίνδυνο, να έκανε κάποια χρήση ουσιών στο πάρτι σου ή να έκανε κάποιε συμπεριφορέ επικίνδυνε για τη σωματική σου υγεία και ήθελε να σε προστατέψει. Προφανώ ενοχλήθηκε. Με βάση όσα μου γράφει, φυσικά, χωρί να έχω περισσότερο context, προφανώ ενοχλήθηκε που σε είδε χαρούμενη. Ενοχλήθηκε ίσω που εσύ παντρεύεσαι και αυτή ίσω δεν παντρεύεται. Υπάρχει και πολλή φθόνο οι άνθρωποι με ένα τοξικό, αγενές, αλαζονικό στυλ προσωπικότητας φθονούν τους φίλους τους όταν οι φίλοι τους έχουν χαρέ στη ζωή τους. Αν εσύ θα ζηλέψει, θα φθονίσει που γιατί δεν έχει αραβωνιαστεί εκείνη. Ή αν εσύ παντρευτή, θα νιώσει φθόνο γιατί εσύ είναι παντρευτής. και αυτή να μην παντρευτεί Γιατί να μην είναι στη θέση σου Γιατί όχι εγώ Ενώ οι χαρέ των φίλων μας Ανήκουν στους φίλους μας Και αν πραγματικά αγαπάμε τους φίλους μας Και είμαστε καλοήθεις με τους φίλους μας Χαιρόμαστε με τις χαρές τους Και οπωσδήποτε λυπόμαστε και με τις λύπες τους Τώρα, λε την επιστολή σου ότι έκανε γάμο με τον άνδρα των ονείρων σου, έτσι όπω το θέλατε, με πολύ αγάπη και πολύ προετοιμασία, και ότι θέλατε να ικανοποιήσετε τους καλεσμένου σας και να περάσετε όλοι καλά, και ήταν και η ευτυχία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά σα. Έκανα έτσι λίγο digging στο email μου τώρα και βλέπω ότι μου έχει στείλει και άλλα email. Μου έχει στείλει και το 19. Από το 19 μέχρι σήμερα μου έχει στείλει κάποια email. Είσαι μια κοπέλα που είσαι πάνω από 30. Δεν είσαι μικρή. Και ε, με βάση όσα μου έχεις γράψει στο παρελθόν, για τα πράγματα που έχεις βιώσει, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά δεν δικαιολογείσαι να έχεις μια τόσο ονειρική άποψη των ανθρώπων. Μια τόσο υπερβολικά θετική άποψη των ανθρώπων. Ο γάμος δεν είναι ε, κάτι το οποίο κάνει με ένα μαγικό τρόπο όλα καλά στη ζωή μας. Είμαι σίγουρη ότι είσαι πολύ χαρούμενη που βρήκε έναν άνθρωπο όπως τον θέλεις, όπως τον ονειρευόσουνα. Εύχομαι από καρδιάς η σχέση σας να εξακολουθήσει να είναι καλή και να σε ικανοποιεί... στο βάθος του χρόνου... μήπως όμως έκανες κι εσύ... πολύ προσπάθεια... για να... ευχαριστήσεις τους άλλους... ή... για να δείξεις τους άλλους... ότι είσαι πάρα πολύ καλά... γιατί είναι μια κοπέλα που έχει ταλαιπωρηθεί στη ζωή της... μήπως είχες κι εσύ μια υπερπροσπάθεια... ή μια υπεραναπλήρωση... μέσω του γάμου σου... για δυσκολίες που έχεις περάσει... στο παρελθόν με... Προβλήματα. Από αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε περισσότεροι άνθρωποι στη ζωή μα. Μήπω είχε και μέσα στο μυαλό σου μια ιδανική εικόνα ότι άμα παντρευτώ όλα θα είναι τέλεια. Γιατί από παλιότερε σου επιστολέ είναι ξεκάθαρο ότι αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι πάντα καλοήθη, ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι φθονεροί και ούτω καθεξής. Θέλω να κάνει αυτά τα ερωτήματα στον εαυτό σου. Μήπω υποσυνείδητα επέλεξες να έχεις μία στάση ότι εφόσον εγώ και ο σύντροφος μου θα παντρευτούμε και εφόσον επιτέλους θα παντρευτώ τον άνδρα των ονείρων μου, όλα θα είναι τέλεια. Κανένας γάμος, καμία γέννηση, κανένα ευχάριστο γεγονός δεν τελειοποιεί τη ζωή κανενός και δεν τελειοποιεί και τον περίγυρο κανενός και δεν τελειοποιεί και δεν εξαγιάζει και δεν εξαγνίζει και τους φίλους κανενός σκέψου λίγο αυτό. Επίσης με ρωτά αν έχει νόημα να ρωτήσεις τις φίλες σου ή να τους πει κάτι σε σχέση με αυτό που συνέβη. Λες ε, να τους μιλήσω ανοιχτά, έχει κάποιο νόημα η ε, τζάμπα Αυτό έχει να κάνει με το πόσο σημαντική είναι για σένα αυτή η φίλη. Αν αυτή η φίλη είναι σημαντική για σένα, ναι πρέπει να μιλήσεις μαζί τους. Ταυτόχρονα όμως σκέφτομαι πώς μπορείς να έχεις τόσους πολλούς σημαντικούς φίλους για σένα. Μήπως δίνεις πάρα πολύ ενέργεια προς τα έξω και όχι προς τον εαυτό σου, προς τη σχέση σου με τον εαυτό σου και δίνεις προς τους άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρω. Ερωτήματα κάνω. Η mail μου έστειλε ερωτήματα κάνω και αν, αν βλέπεις δεν αναφέρομαι στα προηγούμενα email που κάποια από αυτά γίνανε και vlog, γιατί δεν θέλω να προδώσω την ταυτότητά σου. Επίση, αν ένα φίλο είναι σημαντικό για εμά και αν ένα φίλο έχει κάνει κάτι που μα ενόχλησε, όπω να φύγει νωρί από το γάμο μα, εάν είναι σημαντικό για εμά αυτό ο φίλο, θα του το πούμε. Παρατήρησα ότι έφυγε νωρί από το γάμο μου. Και αυτό με στενοχώρησε γιατί περίμενα ότι θα καθόσουν μέχρι αργά στο γάμο μου να διασκεδάσουμε. Γιατί το έκανε να φύγει νωρί. Και εκεί θα σου πει, ίσως, έφυγα νωρί γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Θα σου δείξει με την αντίδρασή του πώ διατίθεται προ εσένα, αν είναι ένα πραγματικά καλό φίλο και εσύ έχει κάπου έχει ξεφύγει στο γάμο σου. Ξέρεις ότι υπάρχει ο όρος brightzilla στα αγγλικά που σημαίνει η νύφη η οποία είναι σε υπερένταση και είναι πολύ αναστατωμένη και είναι πραγματική σου φίλη, θα σου το πει. Ήσουνα πολύ έντονη ή ένιωθα ότι εκείνη την ώρα στο γάμο δεν ήσουνα εσύ. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί αυτό που λες και ήταν ο ιδανικό, ο άντρα των ονείρων μου, η ευτυχία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά μα ήταν όλα τέλεια. Αυτό δεν μ' αρέσει έτσι όπω το διαβάζω. Δηλαδή μου ακούγεται πολύ εξειδανικευμένο και ίσω έκανε κάποια υπερπροσπάθεια η οποία να ενόχλησε κάποιε φίλε σου και να πρέπει να, να, να συζητήσει μαζί του, αν όντω είναι πραγματικέ σου φίλε και τι θέλει πραγματικά στη ζωή σου. ή εσύ είχε υπερβολικέ προσδοκίε και απογοητεύτηκες από την ανθρώπινη φύση. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώ συνέβη. Και παρακαλώ στα σχόλια να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην τα πάρω πάλι. <laughs> μην κάνετε το ψυχολόγο στα σχόλια. Κάνουμε θεραπευτικές υποθέσεις εδώ πέρα και το ζουμί του βίντεο δεν είναι η πραγματική ιστορία της κοπέλας αυτής με το γάμο της και τι συνέβη και στο γάμο της. Αλλά το ζουμί αυτού του βίντεο είναι ότι ένας πραγματικός φίλος θα χαρεί με τη χαρά σου, θα λυπηθεί με τη λύπη σου και θα έρθει να επικοινωνήσει μαζί σου εάν κάτι που έχει κάνει τον ανησυχεί και τον προβληματίζει, θα έρθει να στο πει. Τώρα, για τη φίλη που λε ότι όταν διασκέδαζε τον μπάτσουλορ σου έκανε παρατήρηση εκείνη την ώρα, αν τυχόν έκανε κάποια συμπεριφορά που ήταν επικίνδυνη προ τον εαυτό σου, θα μπορούσε να πει ότι γι' αυτό σου έκανα παρατήρηση. Αν όμω έβλεπε κάτι το οποίο δεν ήταν και τόσο σημαντικό, έπρεπε να περιμένει. Δεν ξέρω. Γιατί όταν στέλνει κάποιο μια επιστολή, στέλνει τη δική του οπτική, στέλνει όπω τα έχει βιώσει ο ίδιο τα στέλνει έτσι λίγο πιο νυφάλια. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι άνθρωποι που είναι εξαιρετικά καλοήθης μπορεί συχνά και σε διάφορα περιβάλλοντα να συναντούν ανθρώπους κακοήθης, τοξικούς, ναρκισιστικούς και παρόλα αυτά να τους βάζουν μέσα στη ζωή τους. Γιατί όπως λέει και η δόκτωρά Μανιν Τυρβάσουλα, μα έχεις έναν ναρκισο στη ζωή σου, ανοίγει την πόρτα για πολλού άλλους ναρκισούς. Και γενικότερα αυτό που θα σε συμβουλέψω, Φιλενάδα, είναι να κάνεις ψυχοθεραπεία. Έχει τέσσερα χρόνια που μου στέλνει email. Ήρθε επιτέλου η ώρα να κάνεις ψυχοθεραπεία και να δουλέψει τη σχέση σου με τον εαυτό σου, να δει πώ συνδέεσαι με του άλλου ανθρώπου, να δουλέψει τα τραύματά σου από το παρελθόν και να κάνει μια καλύτερη σχέση με τον εαυτό σου και με του άλλου ανθρώπου, γιατί σίγουρα δεν είναι εφικτό, ξαναλέω, να έχουμε και να διατηρούμε πολυάριθμες φιλίες με πολλούς ανθρώπους Δεν είναι δυνατόν Δεν ξέρω, κάτι, κάτι, κάνε ψυχοθεραπεία Κάνε ψυχοθεραπεία Ό,τι και αν είναι αυτό που συνέβη και στο γάμο σου Ό,τι και αν είναι αυτό που συμβαίνει στη σχέση σου Η ψυχοθεραπεία θα σε βοηθήσει πάρα πολύ Για τους υπόλοιπου. Εάν έχουμε μια χαρά Και οι άνθρωποι που θεωρούμε φίλοι μας Στενοχωριούνται με τη χαρά μας Και κάνουν πράγματα για να σαμποτάρουν τη χαρά μας αυτό είναι μία ένδειξη ότι πρέπει να επανεξετάσουμε αυτή τη φιλία. Αν αυτή η φιλία είναι σημαντική για εμάς, πάμε και το συζητούμε και δεν είναι τζάπα σάλιο. Αν δεν είναι σημαντική για εμάς, κρατάμε τις αποστάσεις μας. Χαιρετώ.